αγαπητά μου αδέλφια, η Αγγελουδία σε όλο τον κόσμο. Βρισκόμαστε τώρα στο κεντρικό λιμάνι του Αγίου Όρου, στο Δάφνη. Έχουμε τον Ανδρέα και τον Γεώργιο που έχουν έρθει από το πολύ ωραίο νησί, από το Σύρο. Και θέλω να μας πείτε τώρα τα υπόλοιπα εσείς. Υγεία και ευλογία, αδέρφια μου. Μας αξίωσε και εμάς η Παναγία. Ήρθαμε στο περιβόλι της, πραγματικά στο περιβόλι της Παναγίας μας. Μακάρι όλος ο κόσμος να έχει ευλογία να πατήσει έστω και μία φορά το πόδι του Άγιο Όρος. Τίποτα άλλο. Μόνο μία φορά να έρθει εδώ. Αυτό. Υγεία και ευλογία σε όλο τον κόσμο. Να είμαστε καλά και του χρόνου να ξαναέρθουμε. Εννοείται πως θα ξαναέρθουμε. Τι να πω. Ευχαριστούμε την Παναγία και το Άγιο Όρος για όλα τα. Πόσες μέρες ήσασταν εδώ? Σύνολο 8 μέρες μέσα στο Άγιο Όρος. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Είναι πολύ ιδανικές μέρες για να μείνει στον Άγιο Όρος. Είσαστε πρώτη φορά, έπιστε? Δεύτερη φορά. Άρα έσπασε ο πάγος. Τώρα από εδώ και πέρα θα έρθει πιο. Με την βοήθεια της Παναγίας. Πάντα. Όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, εμείς τώρα να χωρούμε, πάμε καριές. Χάρηκα πάρα πολύ. Ναι, εμείς συνεχίζουμε το προσκύνημά μας. Εδώ έχουμε και το Βαγγέλη. Εμείς θα τα πούμε το Ιούλιο. Εντάξει, εκεί, ξέρεις που. Λοιπόν, κάτσε και εσύ από εδώ. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Εσύ έχεις πολλά να πεις. Μάλλον δεν πρέπει να τα πούμε. Εσύ θα τα πούμε. Γιατί όπως είπαν οι αδελφοί, πρέπει να θεις για να δεις, να ακούσεις και να βιώσεις. Έτσι. Χριστό Ανέστη. Να λελεύω σε ρίζα μπούλι, μιαύρι, μτσιγκάρι ή αγκευλουγία. Χριστό Ανέστη σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι, πώς θα σας πω, οι τυχαίες συναντήσεις στο Άγιον Όρος δεν υπάρχουν. Να ξέρετε, ό,τι έχει και συμβαίνουν γύρω από το Άγιον Όρος, είναι ευλογία. Οπότε αγαπητά μου αδέρφια, έτσι. Αγαπητά μου αδέρφια, κάπου εδώ εμείς συνεχίζουμε. Τα αδέρφια είναι Χριστό, ο Ανδρέας και ο Γεώργιος αναχωρούνε, πάνε προς το νησί, στη Σύρο, και εμείς συνεχίζουμε, πάμε στην πρωτεύουσα, στις Καριές. Υγεία και ευλογία. Υγεία και ευλογία. Λοιπόν, για πες μου, Κωνσταντίνε, τις εντυπώσεις. Όλα καλά, δόξα σε Θεό. Η Αγγελουδία. Πέει τα έτοιμα, τα πώς νιώθεις. Ναι. Η Αγγελουδία σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Αγαπητά μου αδέλφια, να μπορούμε τώρα από το λιμάνι της Δάφνης και πηγαίνουμε στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους της Καργίας. Και εδώ βλέπετε ένα πολύ φίλο οδηγό, τεμέτερον οδηγό. Ελέπτε, το όνομά σου πώς είναι? Γιάννη. Ο Γιάννηκας ενατός. Για πες μας, Γιάννηκα, πώς είναι τα πράγματα εδώ από τα ημέρας? Πάρα πολύ κόσμο και είναι πολύ όμορφα. Γενικά στο Άγιον Όρος είναι πολύ όμορφα. Οι άντρες μου, τι να προτείνεις στους ανθρώπους που δεν έχουν έρθει καθόλου εδώ για να τους πεις, για να... Να έρθουνε, γιατί εδώ μέσα είναι το περιβόλι της Παναγίας και για την υγεία τους, και γιατί εδώ είναι η πηγή της ορθοδοξίας. Εδώ είναι ό,τι μπορείς θες να βρεις για την ψυχή σου, εδώ μέσα θα το βρεις. Έτσι. Από όταν είσαι, Γιάννηκα? Από τα Γιάννησα. Γιάννησα. Είσαι χρόνια δακές? Έχω πολλά χρόνια. Αρκετά χρόνια. Σαν οδηγός ή έκανες άλλη? Σαν μαθητής. Γιατί τελείωσα εδώ την Αθωνιάδα τη σχολή. Α, κατάλαβα. Το γυμνάσιο. Ναι. Και έτσι τον Άγιο Ανδρέα. Και έτσι έμεινε εδώ μετά, έβαινε. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Μπράβο, χαίρομαι. Πολύ ωραία. Έχεις, βλέπεις αλλαγές?
αλλαγές εδώ τίποτα έτσι τα τελευταία χρόνια? Έχει αλλαγές. Υπάρχει ανάπτυξη, ξέρω εγώ. Πάρα πολύ ανάπτυξη, πολλά αμάξια, πολλοί κόσμος, διάφορος κόσμος. Αλλά καλά είναι, εντάξει. Έπειτε... Τα παλιά ήταν πιο καλά. Είχε πιο πολλούς πνευματικούς, είχε πιο πολύ... Ήταν πολύ πιο καλά, πολύ πιο όμορφα. Τώρα είναι πολλοί κόσμος. Έχει προχωρήσει πάρα πολύ, βλέπετε και τσιμέντα έχουν. Έχει λιγότερο και τσιμέντα. Παλιά ήταν κομματόδρομοι, είχε μονοπάτια. Ήταν πιο απλά, πιο απλά. Πιο παραδοσιακά. Πιο παραδοσιακά, τότε είχε μόνο ένα λεωφορείο 28 θέσεων, δύο ούλημα και μουλάρια και ποδαράκια. Τώρα έχει ο γιος, Έχει πολύ τέλεια. Πολύ τέλεια, πολύ πολύ τέλεια. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι καλά στο Άγιον Όρος, όποιος δεν έχει έρθει, ας καταρθεί, είναι πάρα πολύ ωραίο. Εδώ είναι ο τάφος του, του γέροντα Εφραίμ. Κοιμήθηκε 67 ετών πέρσι, 17 Μαρτίου. Είναι
μέσα εδώ στη σκηνή του Άγιο Ανδρέα. Όπως βλέπετε. Καλό παράδεισο. Αφωνιάς. Εκκλησιαστική Ακαδημία. Αφωνιάδα. Κορυφή του Άθωνα. Βρισκόμαστε εδώ τώρα στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους. Κοιτάξτε εδώ την κορυφή. Πάμε τώρα από την σκήτη του Αγίου Ανδρέα, πάμε προς τις Καρίες εκεί στο κέντρο, στην πλατεία. Τώρα είχε τράπεζα, φάγαμε και βγήκαμε για περίπατο σε μία ώρα περίπου. Κατά τις 6.30 με 7 θα ξεκινήσει και εσπυρινός μετά απόδειπνο. 7 η ώρα κλείνουν οι πύλες στη σκήτη του Αγίου Ανδρέα, οπότε μέχρι τις 7 πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Ήγιαν και βλούγιαν, αγαπητά μου αδέλφια. Βλέπετε πως είναι καμία σχέση με τη ζωή των ασκητών που ήμασταν αυτές τις μέρες. Όπως βλέπετε το βουνό του Άθωνα εκεί μπροστά σας, ακριβώς από πίσω ήμασταν εμείς στα κατονάκια της ερήμου του Αγίου Όρους. Доброго вас здравия и Божьих благословений всем вам, дорогие братья и сестры. Находимся мы сейчас в столице Святого Афона, в Каргесе. Мы эти дни были в пустыне Катунакия и в Каруля. И сейчас мы находимся в Святом Ските, это Святого Андрея, который находится неподалеку от столицы Афона, Каргес. Где-то минуты, 5 минут ходьбы. Ich wünsche euch allen viel Gesundheit und Gottes Segen, lieben Brüder und Schwestern. Αγαπητά μου αδέλφια, η αγγελουδία σε όλο τον κόσμο να είστε όλοι καλά και εμείς συνεχίζουμε το προσκυνηματικό μας ταξίδι, οπότε θα, ό,τι θα δω μπροστά μου θα μοιραστώ μαζί σας. Η αγκευλογία σε όλον τον κόσμο, να είστε όλοι καλά. Εδώ είναι οι ταβέρνες, καφετέρια, καφετέρια, καφές φτιάχνουν εδώ πέρα, καφεδάκια, τυροπιτάκια, όπως έχουμε στην Ελλάδα το Γρηγόρι ας πούμε και το Dolz και διάφορα άλλα. Λοιπόν, εδώ βλέπετε δεξιά έχει μια ταβέρνα. Αυτή είναι μια κλασική ζωή εδώ πέρα στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους. Εδώ έχει ταβέρνες. Εδώ είναι η πρωτά του. Είναι θαυματουργή εικόνα της Αξιονιστίν. Εδώ. Και εδώ όπως σας έχω πει το, εκεί το, όπως βλέπετε η δεύτερη πόρτα από εδώ από κάτω μέχρι τη γωνία είναι, θα γίνει σούπερ μάρκετ, το οποίο εντάξει δεν είναι μεγάλο, είναι ένα δόμο έτσι κα 80 τετραγωνικά. Μπήκα μέσα, το είδα, θέλει δουλειά ακόμα, θα αργήσει, θα αργήσει γιατί δεν τελειώνει γρήγορα αυτές οι εργασίες. Όποτε φιλήσει η Παναγιά τότε θα ανοίξουν. Λοιπόν, έτσι κάνουμε το περίπατο εδώ πέρα, γύρω γύρω από το πρωτάτο,
εδώ στην πρωτεύουσα. Μαγαζιάνε ελιασιαστικά είδη. Εντάξει, αυτή είναι η πρωτεύουσα του Αγίου Όρου. Это столица Святого Афона, Каргес. Дорогие братья и сестры, вот как вы видите, я сейчас вокруг иду. И вот, вот так как-то выглядит. Столица. Ну, здесь я вот знаки стоят. Налево идешь на Кутлумуш. Здесь полиция. Вот здание полиции здесь. И вот пойдем туда, в сторону Кутлумуш. Молюсь, что рапирашамики. Ένα τη διεύθυνση αστυνομίας και θα πάμε τώρα προς τα μέσα. Εδώ είναι ένα παλιό κτίριο. Από εκεί βλέπετε κάνουν εργασίες. Είναι ένα παράξενο μηχάνημα το οποίο θα να κάνει μια τρύπα τώρα εκεί πέρα. Γίνονται έργα εδώ, όπως βλέπετε, μέσα στο κέντρο. Εγώ τώρα πάω να προσκυνήσω στην Παναγία Αξιόνιστην, που τέτοια ώρα είναι ανοιχτά απόγευμα. Εδώ είναι η Γερά Επιστασία. Βλέπετε αριστερά, ακριβώς απέναντι είναι Πρωτάτου. Εδώ είναι ο τάφος του γέροντα Παΐσιο, του κριτικού, που κοιμήθηκε 1η Νοέμβρη 2022 στην ηλικία 76 ετών, ακριβώς δίπλα στο Πρωτάτου. Υπάρχει και άλλη τάφη εδώ των μοναχών. Κοιτάξτε που βρίσκεται εδώ πέρα. Εδώ είναι ένας γερός ναός που είναι χτισμένο το 1882. Εδώ έχει εστιατόριο. Μα εδώ νομίζω θα είναι η είσοδος το. Εδώ είναι η είσοδος, ε. Όχι. Η είσοδος ή έξοδος.
βρισκόμαστε στο κεντρικό καθολικό του της Κηδής, του Άγιου Ανδρέα, εδώ στις Καρδιές.